Που έχει ο κύριος Καραγιαννίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήστε από εκεί. Ναι, από εδώ θα μιλήσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αργήσαμε. Και αργήσαμε κι εμείς και αργήσαμε πολύ περισσότερο και οι προηγούμενοι. Και αργήσαμε για ένα ζήτημα που δεν είναι ζήτημα αποδοχής ή ανοχής μιας κατηγορίας ανθρώπων. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Γιατί η καθολικότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν χωράει αστερίσκους. Και εδώ αρχίζουν λοιπόν τα προβλήματα. Ενώ όλοι υποστηρίζουμε την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπαίνει ο αστερίσκος. Έχουν όλοι δικαίωμα στο να κάνουν οικογένεια? Όχι, λέει μια πλευρά που κατά τα άλλα υποστηρίζει την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν όλοι εκτός από τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους. Δεν υποστηρίζουμε άρα όλοι το ίδιο την δημοκρατία. Ακούστηκε μάλιστα και το καινοφανές από την πλευρά του ΚΚΕ ότι είσαι ό,τι γεννιέσαι. Και αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δεν μπορείς δηλαδή να ορίσεις την ταυτότητα φίλου σου αν γεννηθείς άντρας ή αν γεννηθείς γυναίκα. Παραμένεις ως έχεις μέχρι να πεθάνεις. Είχα την εντύπωση ότι στην κομμουνιστική ιδεολογία η έννοια της χειραφέτησης, της ατομικής χειραφέτησης αλλά και της κοινωνικής, είναι στο βασικό πυρήνα αυτής της ιδεολογίας. Σήμερα ξέχασα και αυτά που ήξερα. Γιατί αν δεν έχεις δικαίωμα να προσδιορίσεις εσύ το φίλο σου, την ταυτότητα φίλου σου, αν δεν έχεις δικαίωμα εσύ να ορίσεις με ποιον θέλεις να κάνεις σχέση, τότε τι θέλουμε τη χειραφέτηση? Εγώ λοιπόν λέω ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ορίζουν κάθε 10 χρόνια, κάθε ένα χρόνο και κάθε μέρα την ταυτότητα φίλου τους. Και κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό το δικαίωμα. Γιατί αν μιλάμε για καθολικότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό είναι η αρχή της. Ακούω το δεύτερο επιχείρημα. Μα είναι ιδιωτικές σχέσεις και εμάς τι μας πειράζει να κάνουν αυτό που κάνουν. Συγγνώμη, αλλά δεν σας ρώτησαν κιόλας τι θα κάνουν στις ιδιωτικές τους σχέσεις. Το ζήτημα είναι ότι μια σχέση μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών επεκτείνεται και στη δημόσια σφαίρα και γεννά ένομα συμφέροντα. Ισχύουν λοιπόν καθολικά τα δικαιώματα για αυτούς τους ανθρώπους? Όχι, λένε μερικοί. Δεν ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να παντρευτεί. Δεν μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά. Γιατί υπάρχει κάποιος που έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την γονεϊκότητα σε οποιονδήποτε άνθρωπο σε αυτή τη χώρα? Πού το βρήκατε αυτό το δικαίωμα να το πείτε? Από πού συνάγεται ότι οποιοδήποτε μέσα στην Ελληνική Βουλή ή μέσα στη χώρα μπορεί να απαγορεύσει ανθρώπους να κάνουν παιδιά και να τα μεγαλώσουν? Ακούστε λίγο. Βάση της οικογένειας είναι η αγάπη. Και αν υπάρχει αγάπη, μπορεί να μεγαλώσει οποιοδήποτε ζευγάρι, είτε είναι ομόφυλο είτε είναι ετερόφυλο. Γιατί αν πάρουμε τις συνθήκες που ισχύουν μέχρι σήμερα, στις φυλακές είναι άνθρωποι που μεγάλωσαν από ετερόφυλα ζευγάρια. Με αυτή τη λογική θέλετε να καταργήσουμε τον γάμο μεταξύ ετεροφύλων ζευγαριών? Όχι βέβαια, κανένας δεν το θέλει. Πάμε λοιπόν να οικοδομήσουμε κάτι που ισχύει και κάποιοι δεν θέλουν να το βλέπουν, οι περισσότεροι όμως το βλέπουν κατάματα. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω από το παραβάν, δεν μπορούμε να τους κρύψουμε και δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη χιλιάδων οικογενειών που έχουν παιδιά. Και ξέρετε ότι αυτό, αν δεν το κάνουμε σύντομα, αυτά τα παιδιά τα αφήνουμε στο έλεος του κάθε ρατσιστή, του κάθε ομοφοβικού να τους επιτίθενται. Πρέπει τάχιστα να γίνει αυτή η ρύθμιση. Τρίτο θέμα, και δεν έχει ακουστεί δυστυχώς καθόλου, ελπίζω ότι αρκετοί ομιλητές από εδώ και πέρα θα το αναφέρουν. Τι γίνεται με τους τρανς ανθρώπους? Ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί για να μπουν στη Βουλή κατεβαίνει ένας βουλευτής για να τους βάλει μέσα? Δεν υπάρχουν για το ελληνικό κράτος και την ελληνική πολιτεία οι τρανς άνθρωποι. Δεν μπορούν να έχουν ταυτότητα που αυτοί θέλουν να έχουν. Και μάλιστα, για να μπορέσουν να αλλάξουν τα χαρτιά τους, ισχύει και το εξής βασανιστήριο του ολικού επαναπροσδιορισμού του φύλου, το οποίο έχει καταδικαστεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Θα κάνουμε κάτι γρήγορα και θα το κάνουμε τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές θα πιέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο να αλλάξει. Γιατί η καθολικότητα των δικαιωμάτων ισχύει και για τους τρανς ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ αυτή η ιστορία. Τελευταίο και σημαντικό για μένα προσωπικά τουλάχιστον, γιατί το έχω πει και στις επιτροπές. Πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματός μου και του ποταμιού, δεν ακούστηκε η παραμικρή λέξη για αυτή την επέσχυντη επιστολή που την συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ και είναι ο ορισμός της ναζιστικής ιδεολογίας, όπου οι άνθρωποι περιγράφονται, ακούστε λίγο, σαν βοσκηματώδεις υπάρξεις
και ότι περιγράφονται επίσης ότι κάνουν παράχρηση των ανθρωπίνων οργάνων τους. Δέχεστε αυτές τις δηλώσεις? Δέχεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και άρα είναι εύκολο να τους ασκήσουμε βία λεκτική ή σωματική? Θα πάρουν θέση και τα υπόλοιπα κόμματα για αυτή την επιστολή? Γιατί πέραν των παπάδων, των σκοταδιστών που υπάρχουν και δεν έχουν καμιά σχέση με τον χριστιανισμό, υπάρχει και ένα δουσού ενός φορέα που πολλοί που φαντάζομαι ότι δεν εκπροσωπεί όλους τους πολίτεκνους, γιατί οι πολίτεκνοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν αποδέχονται τέτοιες ιδέες. Είναι ζήτημα τιμής να καταδικάσουμε μία επιστολή που την εκφράζει ένα σύλλογος που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί χιλιάδες ανθρώπους. Δέχεστε λοιπόν αυτή την ναζιστικού τύπου επιστολή και να πάρουν θέση οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Τελειώνω με τούτο. Σήμερα χτυπάνε πένθυμα οι καμπάνες του Αμβρόσιου και δυστυχώς και του Κουκουέ. Καλώς κάνουν και χτυπάνε. Είναι μια μέρα ήττας για το σκοτάδι, μια μέρα ήττας για το συντηρητισμό, είναι μια μέρα ήττας για τον μεσαίωνα. Είναι μια μέρα νίκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εδώ είμαστε να τα πάμε ακόμα παραπέρα. Βεβαίως. Βεβαίως. Κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω για ποιον χτυπάει καμπάνα, αλλά καλό θα είναι λίγο να περιορίζετε αυτού του τύπου τον αντικομμουνισμό. Επιτρέψτε μου μόνο αυτό το σχόλιο. Το λόγο έχει ο κύριος Ζουράρης.